Γεια σας παιδιά, στο βίντεο αυτό θα δούμε δύο ενδιαφέρουσες μεθοδολογίες. Η μία μεθοδολογία έχει να κάνει με την ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και θα δούμε ένα νέο τύπο μετατόπισης. Η άλλη μεθοδολογία έχει να κάνει με το τι θα κάνουμε αν μας πούν το χι δευτερόλεπτο της κίνησης, δηλαδή το πέμπτο, το τρίτο κτλ. Δευτερόλεπτο της κίνησης. Πώς πρέπει να το χειριστούμε τότε. Όμως, ας ξεκινήσουμε με την ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Στην ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, όπου το σώμα στο τέλος σταματάει, όπου το σώμα σταματάει, δηλαδή η τελική ταχύτητα είναι 0, τότε μπορούμε να έχουμε ένα νέο τύπο μετατόπισης, ο οποίος θα προκύψει με την εξής λογική. Γράψτε μας τώρα, παιδάκια μου, έτσι, βγάλετε το τετραδιάκι σας και γράψτε. Λοιπόν, οι εξώσεις κίνησης ποιες θα είναι στην ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση? Θα είναι η V ίσον V0 μείον α επί T. Βάζουμε το μείον, όπως ξέρετε, γιατί είναι επιβραδυνόμενη. Και χ ίσον V0 επί T μείον ένα δεύτερο α επί T τετράγωνο. Από την πρώτη εξίσωση έχουμε ότι αφού θεωρώ επιβραδυνόμενη και στο τέλος σταματάει, θα έχουμε ότι η τελική μας ταχύτητα είναι 0, ίσον V0 μείον α επί T, και εσύ κατά συνέπεια η χρονική διάρκεια της κίνησης, ο χρόνος δηλαδή, θα είναι T ίσον V0 προς α. Αυτόν τον χρόνο που διαρκεί η κίνηση, αυτή τη χρονική διάρκεια που διαρκεί η κίνηση, θα τον πάρουμε και θα τον πάμε εδώ τώρα. Θα τον βάλουμε εκεί μέσα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Θα έχουμε τότε, συνεπάγεται, ότι χ ίσον V0 επί το V0 προς α, που είναι αυτός ο χρόνος, μείον 1 δεύτερο α επί το V0 προς α στο τετράγωνο. Ίσον V0 τετράγωνο προς α μείον 1 δεύτερον α επί το V0 τετράγωνο προς α στο τετράγωνο. Ίσον με V0 τετράγωνο προς α μείον, απλοποιούμε, V0 τετράγωνο προς 2α. Όμως, τι μου κάνει κάτι να βγάλουμε το μισό του κάτι? Μας κάνει φυσικά το μισό του. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ ίσον με V0 τετράγωνο προς 2α. Τι βλέπετε λοιπόν, παιδιά, ότι έχουμε ένα νέο τύπο, τον χ ίσον V0 τετράγωνο προς 2α, που ισχύει πότε? Όταν ένα σώμα επιβραδύνεται και στο τέλος σταματάει. Αν λοιπόν ένα κινητό επιβραδύνεται και στο τέλος σταματάει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο, ο οποίος σας δίνει το διάστημα που διανύει. Όμως, επειδή επίσημα δεν αναφέρεται στο σχολικό σας βιβλίο, θα πρέπει, παιδιά, με αυτόν τον τύπο να τον αποδεικνύετε, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λοιπόν εξισώσεις. Το επόμενο θέμα μας θα μας απασχολήσει, θα είναι η μεθοδολογία για το χ δευτερόλεπτο της κίνησης. Σε αυτή τη μεθοδολογία έχει να κάνει αυτή η μεθοδολογία με ασκήσεις, οι οποίες λένε να βρείτε για παράδειγμα το διάστημα που διανύεται κατά το δεύτερο, τρίτο, τάδε δευτερόλεπτο της κίνησης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να σπάμε την κίνηση σε δύο επιμέρους κινήσεις. Σε μία κίνηση μέχρι το πρώτο ή την πρώτη χρονική στιγμή και μία μέχρι τη δεύτερη χρονική στιγμή. Δείτε λοιπόν πώς το χειριζόμαστε. Μας λέει μία εκφώνηση ότι σε μία ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ομαλά λοιπόν επιταχυνόμενη κίνηση, με αρχική ταχύτητα 0 και επιτάχυνση η οποία είναι 2 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, να βρεθεί, γράψτε αν θέλετε την εκφώνηση, ότι σε μία ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, στην οποία η αρχική ταχύτητα είναι 0 και η επιτάχυνση είναι 2 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, να υπολογιστεί το διάστημα που διανύεται κατά το τρίτο δευτερόλεπτο της κίνησης. Κατά το τρίτο δευτερόλεπτο της κίνησης.
Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε για το διάστημα στο τρίτο δευτερόλεπτο της κίνησης. Θα χωρίσουμε, παιδιά, την κίνηση σε δύο κομμάτια. Καθώς επιταχύνεται το κινητό μας, ξεκινώντας από εδώ και κατά μήκος αυτού του άξονα διαστημάτων, S, από 0, τη χρονική στιγμή 0, έως τη χρονική στιγμή 2 σεκόντ, θα έχει διανύσει ένα διάστημα S1, το οποίο όμως για πρακτικούς λόγους το καταγράφουμε S2, επειδή αντιστοιχεί στα 2 σεκόντ. Κατόπιν, μέχρι τα 3 σεκόντ, θα έχει διανύσει ένα διάστημα S3. S2 λοιπόν μέχρι τα 2 σεκόντ και S3 μέχρι τα 3 σεκόντ. Αυτό που ζητείτε, αυτό που ζητάει η εκφώνηση είναι το διάστημα κατά το τρίτο δευτερόλεπτο. Ξέρετε ποιο είναι το τρίτο? Το τρίτο, παιδιά μου, είναι από 2 έως 3. Αυτό είναι το τρίτο δευτερόλεπτο. Παράδειγμα, ο 20ος αιώνας, ξέρετε ποιος είναι? Από το 1900 μέχρι το 2000. Ο 21ος, από το 2000 μέχρι το 2100. Ο πρώτος αιώνας, ποιος είναι ο πρώτος αιώνας? Από το 0 μέχρι το 100. Αυτός ήταν ο πρώτος αιώνας. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, το τρίτο δευτερόλεπτο είναι από 2 έως 3. Και εμείς ζητάμε αυτό εδώ το διάστημα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα βρούμε το S2, θα βρούμε το S3 και θα τα αφαιρέσουμε μεταξύ τους. Το S2 πόσο θα είναι? Θα είναι 1 δεύτερο α επί T2 στο τετράωρο. Δηλαδή θα είναι 1 δεύτερο το α μας που είναι 2 επί το T2 μας που είναι 2 στο τετράωρο. Όλα αυτά είναι μέτρα και τελικώς μας δίνει, αυτός με αυτόν φεύγει, μας δίνει 4 μέτρα. Πόσο είναι το διάστημα S3? Το S3 είναι 1 δεύτερο α επί T3 στο τετράωρο. Δηλαδή είναι 1 δεύτερο επί το 2 επί το T3 που είναι 3 στο τετράωρο. Ό,τι προκύψει σε μέτρα. Ίσον λοιπόν με, φεύγει πάλι, 3 στο τετράωρο μας κάνει 9 μέτρα. Τελικά η διαφορά, δέλτα S θα την ονομάζαμε, είναι S3 μείον S2, άρα είναι 9 μείον 4, δηλαδή είναι 5 μέτρα. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο διάστημα σε αυτή την άσκηση. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις να βρούμε σε κάποιο δευτερόλεπτο την κίνηση ή σε κάποιο διάστημα μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διάγραμμα. Μάλιστα πάνω σε αυτό ας δούμε μία άσκηση από το σχολικό μας βιβλίο η οποία έχει να κάνει και με διάγραμμα. Συγκεκριμένα, θα κάνουμε την εξής. Η ταχύτητα ενός αυτοκινητού σε μία ευθύγραμμη κίνηση δίνεται από τη σχέση V ίσον 8 συν 2 T, όπου το V είναι σε μέτρα ανά σεκόντ και το T είναι σε σεκόντ. Να βρείτε, λέει, το διάστημα που διανύεται, Δέλτα S θα το ονομάζαμε εμείς, από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι τη χρονική στιγμή 4. Από T1, T2 θα την ονομάσουμε, ίσον 2 σεκόν, έως T4, που είναι 4 σεκόν. Από τη μία μέχρι την άλλη χρονική στιγμή να βρούμε λοιπόν το διάστημα. Όπως βλέπετε, καταρχάς όταν έχουμε μία άσκηση στη φυσική, παιδιά, καθόμαστε αρχικά και παρατηρούμε τα δεδομένα. Δεν βιαζόμαστε. Κατανοούμε τη φυσική υπόσταση των πραγμάτων. Δηλαδή να την καταλάβουμε και σαν φυσική, όχι μόνο σαν μαθηματικά. Σαν φυσική έχουμε να κάνουμε μία κίνηση που υπακούει σε αυτήν την εξίσωση. Άρα τι κίνηση είναι, παιδιά? Είναι ομαλά επιταχυνόμενη. Γιατί αυτό προφανώς είναι η αρχική ταχύτητα V0 και αυτή είναι προφανώς η επιτάχυνση. V ίσον V0 συν α επί T. Το 2 λοιπόν είναι η επιτάχυνση. Άρα έχουμε δεδομένα. Και μας λέει να βρούμε το διάστημα που θα διανυθεί από 2 έως 4 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την άσκηση θα μπορούσαμε, παιδιά, να τη λύσουμε με τον αλγεβρικό τρόπο που είδαμε πριν, πώς να βρούμε το S2, να βρούμε το S4, αφού έχουμε το V0 και την επιτάχυνση, και αφού τα βρούμε όπως λύσαμε πριν, να τα αφαιρέσουμε μεταξύ τους.
Αυτή θα ήταν η αλγεβρική λύση. Το ενδιαφέρον όμως εδώ είναι να δούμε μία, ας πούμε, γεωμετρική λύση, η οποία έχει να κάνει με τα διαγράμματα. Για να δούμε λιγάκι τι θα κάνουμε. Θα σχεδιάσουμε το διάγραμμα της ταχύτητας ως προς τον χρόνο. Ταχύτητα και χρόνος. Και σε αυτό το διάγραμμα θα ξεκινήσει η ταχύτητα από τα 8 μέτρα ανά σεκόν και με την κλίση 2, δηλαδή με επιταχυνόμενη κίνηση, θα αυξηθεί. Συγκεκριμένα, πόσο θα είναι τη χρονική στιγμή T2, που είναι 2 σεκόν. Αν βάλουμε όπου T2 το 2 εδώ, θα έχουμε 2 ή 2, 4 και 8, 12 μέτρα ανά σεκόν θα έχουμε τότε. Εδώ θα έχουμε λοιπόν τα 12 μέτρα ανά σεκόν. Πόση θα είναι η ταχύτητα αν σαν χρόνο βάλουμε το 4, 2 ή 4, 8 και 8, 16. Άρα στα 4 λοιπόν, εκεί κάπου, έχουμε την ταχύτητά μας να γίνεται 16 μέτρα ανά σεκόν. Η άσκηση λοιπόν ρωτάει ποιο είναι το διάστημα που διανύεται από 2 έως 4. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το διάστημα. Είναι, όπως έχουμε μάθει ότι τα διαστήματα είναι εμβαδά, είναι αυτό εδώ το εμβαδό. Και λοιπόν πώς θα το βρούμε εμείς αυτό το εμβαδό. Θα είναι ένα τραπέζιο, του οποίου βάσεις είναι οι παράλληλες αυτές, αυτά τα παράλληλα αυτή γραμματινήματα. Και έτσι θα έχουμε λοιπόν βάση μεγάλη και βάση μικρή, επί το ύψος και δια 2. Δηλαδή θα έχουμε τα εξής, ότι το δέλτα S είναι η βάση η μεγάλη μας, που είναι 16 μέτρα. Και η βάση η μικρή μας, που είναι 12 μέτρα. Διά 2 που λέει ο τύπος, τραπεζίου, και επί το ύψος που θα είναι το 2. Πόσο μας κάνουν όλα αυτά, μας κάνουν τα εξής. Αυτός και αυτός φεύγει και 16 και 12, δηλαδή θα είναι 28 μέτρα. Στο ίδιο αποτέλεσμα, παιδιά, θα καταλήγαμε εάν είχαμε ακολουθήσει την προηγούμενη μεθοδολογία, δηλαδή την αλγεβρική μέθοδο, στην οποία τι κάνουμε, θα βρίσκαμε το S2, θα βρίσκαμε και το S4, και μεταξύ τους θα τα αφαιρούσαν. Στα επόμενα βίντεο μπορείτε να δείτε μεθοδολογίες και ασκήσεις για συναντήσεις κινητών. Μέχρι τότε, γεια σας!